Καλησπέρα. Μια ακόμα εκπομπή, Nostalgia Sports εδώ πέρα, μαζί. Θα πάμε παρεούλα. Θα τελειώσουμε σήμερα με το Ευρωμπάσκετ το 1987 και θα έχουμε αρκετό υλικό όσον αφορά εκείνη τη μέρα, 14 Ιουνίου του 1987. Η περίπτωση δηλαδή να μην σας αρέσει σήμερα εκπομπή είναι σαν την περίπτωση να βρείτε την Όλγα Τρέμη έξω στη Φιλοθέη κάπου, σε έξοδο να φοράει fly jacket ανάποδα. Δηλαδή, καμία περίπτωση. Πάμε λοιπόν, αθλητική ηχό, πρώτο σέλιδο. Παραμονή του αγώνα του τελικού του Ευρωμπάσκετ, Ελλάδα εναντίον Σοβιετικής Ένωσης. Εδώ είναι οι πανηγυρισμοί όσον αφορά τον ημιτελικό με τους Ιουγκοσλάβους. Δεν έχει ιδιαίτερη αξία το μέσα. Και πάμε τώρα, ελευθεροτυπία, εφημερίδα ελευθεροτυπία. Δευτέρα, 15 Ιουνίου του 1987, έτος 12, αριθμός φίλου 3564. Για την ιστορία αυτά, μια στιγμή λίγο, να δείξουμε όλο το εξώφυλλο. Πιάνει και το οπισθόφυλλο, χαίρεο χαίρε, πολίτης, Μέμος Ιωάννου, Καρατζάς, Γιαννάκης, Καμπούρης, Γκάλης, πανηγυρισμοί εδώ πέρα στην Ομόνια, όπως δεν θα την ξαναδείτε ποτέ, όπως τότε, έτσι, με το Συντριβάνι. Έχει αλλάξει πάρα πολύ αυτή η πλατεία. Πάμε λίγο στο εσωτερικό της εφημερίδας. Νίκησαν τους νόμους, χρυσό, 103-101, νίκησαν τους νόμους της φύσης, της κοινωνίας, της ιστορίας του μπάσκετ. Καλάθι του Γκάλη εδώ πέρα μπροστά στον Τσατσέγκο και τον Μαρτσουλιώνης. Παρακολουθεί ο Βολκόφ. Γκάλης βεγγαλικά τύφλωσαν την Ευρώπη. Ο Γκάλης με το τρόπαιο. Πανηγυρισμοί εδώ πέρα των καλαθοσφαιριστών. Εδώ κάτι έχω κόψει από εδώ πέρα. Απόψε αυτό σχεδιάζουμε. Πανεθνική τρέλα. Όλη η Ελλάδα ξεχύθηκε στους δρόμους. Εφημερίδα ελευθεροτυπία. Εφημερίδα Θεσσαλονίκη. Τεράστια. Γκάλης εδώ πέρα με. Ποιος είναι αυτός, Παπανδρέου είναι, παιδιά. Ναι, πρωθυπουργός. Ανδρέας Παπανδρέου. Φασούλας κερδίζει το rebound από τον Τζατσέγκο. Ελάς. Πανεθνικό παραλήρημα. Ήμουν στο Σελίδι Πρέζ για τον Νίκο Γκάλη. Ο Μαρτσουλιώνης. Μαρτσουλιώνης το γράφει εδώ πέρα. Anyway, προσπαθεί να συγκρατήσει τον Γκάλη. Ηθική ικανοποίηση για Θεσσαλονίκη δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτό το πράγμα. Για να δούμε στο εσωτερικό τι έχει. Κλασικά πανηγυρισμοί. Έσπασαν καρδιές. Εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Τίμιο Γίγαντα, όχι τον Αργύρη Καμπούρη, αλλά τον Λιβέρη Ανδρίτσου. Τον άνθρωπο ο οποίος ουσιαστικά. Εντάξει, η Ελλάδα κρεμόταν στον Καμπούρη, θα βάλει τις βολές ή όχι. Εάν δεν έβαζε τις βολές ο Αργύρης Καμπούρης, δεν χανόταν και ο κόσμος όλος. Μπορεί το παιχνίδι να συνεχιζόταν, να ξαναπηγαίναμε σε δεύτερη παράταση. Anyway, ναι, εντάξει, σημαντικές. Έβαλε τις βολές που ουσιαστικά σου δώσαν την νίκη. Αλλά οι βολές του Λιβέρη του Ανδρίτσου ήταν πολύ πιο κρίσιμες. Όλο το βάρος όλης της χώρας ήταν πάνω στους ώμους του. Γιατί έπρεπε να βάλει και τις δύο, τις έβαλε. Ένα μεγάλο μπράβο στον Λιβέρη τον Ανδρίτσο, τον ξεχνάμε πάρα πολύ. Εγώ όποτε είτε καλούμε σε εκπομπές, είτε κάνω αυτό το πράγμα που κάνω τώρα, πάντα αναφέρομαι στον στάρ του Παναθηναϊκού. Συνεχίζουμε. Έσπασαν καρδιές, πανηγύρια και στους δρόμους. Σαρτζετάκι εδώ πέρα στα επίσημα, γυναίκες με στα αυτοκίνητα, άλλοι ανεβασμένοι στα φανάρια. Πού βρισκόσουν, φίλε μου, εσύ εκείνη τη μέρα, πού βρισκόσουν, γράψε σχόλια. Γράψε σχόλια τι είχε γίνει και τη μέρα 14 Ιουνίου του 1987. Το πίστευα και έγινε. Γκάλης, εδώ πέρα Λευκός Πύργος. Πανηγυρισμοί στη Θεσσαλονίκη. Προσκύνημα. Θρίλερ. Το κύπελο με τον Γιαννά και τον Γκάλη πανηγυρίζουν και δίπλα ο Φάνης ο Χριστοδούλου. Συνεχίζουμε. Εφημερίδα Έθνος. Πόσες δραχμές? 50. Εντάξει. Οκ, κύριε Περιπτερά, κράτησε την. Νίκησαν σαν Έλληνες. Καλά, όταν τα διαβάζω αυτά βέβαια. Βγάζω λίγο μπιμπίκια. Αργύρης Καμπούρης εδώ πέρα. Πω, με το διχτάκι, τη Στεφάνη. Σαρτζετάκης με Παναγιώτη Γιαννάκη και πίσω ο Φασούλας με Παπανδρέου. Ανδρέα Παπανδρέου, πρωθυπουργό της χώρας. Λαϊκά παιδιά της Ελλάδας κατέκτησαν το χρυσό σαρώνοντας τις υπερδυνάμεις του μπάσκετ. 12 σελίδες για το θρίαμβο. Για να δω που είναι οι σελίδες για το θρίαμβο. Ατσάλινος ο Αργύρης, το δευτερόλεπτο του θανάτου. Ανήμερα θηρία. Τέρατα ψυχραιμίας, ο Κώστας Πολίτης και οι 12. Ποτέ άλλοτε δεν έγινε τέτοιο μάτς. Πανηγυρισμοί εδώ πέρα με τον Γιαννάκη. Νταλίκα, αρχιτέκτορας και αλεπού, για τον χαρακτηρίζεται ο Κώστας Πολίτης. Καλή εντάμωση. Ρίο η Θεσσαλονίκη. Τα υπόλοιπα δεν μας ενδιαφέρουν. Εφημερίδα μπάλα και να έχει εξώφυλλο, ρε παιδιά, μπάσκετ, φοβερό. Πού τις έπαιρνε αυτές, ρε παιδιά. Πω. Ελαδάρα, σ' αγαπώ, προσκυνήστε. Απένταλος ο Παναγιωτάκης. Ο Φυρακλής για τον τελικό του κυπέλλου του 1987. Ελλάδα το μεγαλείο σου βασίλεμα δεν έχει. Καμιά πρωτοτυπία βέβαια στους τίτλους. Εδώ όλη η πορεία του Ευρωμπάσκετ 87 στις φάσεις των ομίλων. Φωτογραφίες από τα υπόλοιπα παιχνίδια της εθνικής ομάδος. Αρχή με τη Ρουμανία και τελικώς με τη Σοβιετική Ένωση. Αυτά πάρα πολύ ωραία είναι. Πάρα πολύ ωραία. Εφημερίδα η πρώτη.
Έχω αρκετές εφημερίδες. Τα Νέα, Απογευματινή, Έθνος, εξώφυλλα εφημερίδων. Λαϊκή Εντολή, Ελλάδα γλεντούσε ολόκληρη τη νύχτα. Το Χρονικό του Θριάμβου. Πάρα πολύ ωραίο το ένθετο, την ευχαριστούμε. Και η κλασική φωτογραφία με τα αυτόγραφα των καλαθοσφαιριστών της Εθνικής. Ζήτω τον μπάσκετ, εφημερίδα διευθυντής Μάνος Μανουσέλης. Ζήτω τον μπάσκετ, οι παίκτες μας, κυβέρνηση και φιλάθλους τους έριξαν τον δρόμο, μάλιστα. Μικρή Ελλάδα, η μικρή Ελλάδα πρώτη στην Ευρώπη. Πολύ καλό το υλικό. Έβγε τους, πάρα πολλές φωτογραφίες. Ας πούμε βέβαια το περισσότερο υλικό, πάρα πολλές εφημερίδες. Βέβαια οι πολιτικές είχαν έγχρωμες, από την Τυράκη εδώ τη γράφει. Πόλεμο στον Ειρηνικό, μάλιστα. Και εδώ είναι, Τετάρτη 17 Ιουνίου, αφού έχουν κοπάσει οι πανηγυρισμοί. Πάρα πολύ ωραία φωτογραφία αυτή. Τον Ρίγκ Καμπούρ να εκτελεί τη δεύτερη βολή. Η δεύτερη ή η πρώτη είναι. Anyway, μικρή σημασία έχει. Σημασία έχει ότι τις έβαλε. Συλλεκτική φωτογραφία. Ντράζεν Πέτρος με Παναγιώτη Γιαννάκη. Αυτός ποιος είναι ρε παιδιά. Γκάλης είναι δίπλα. Μαργαρίτα Παπανδρέου, Ανδρέας Παπανδρέου Σαρζετάκης. Και εφημερίδα Απογευματινή. Λίγο σε ψηλοτραγική κατάσταση την έχω. 50 δραχμές κι αυτή. Έπος από τα θηρία της Ελλάδος. Ήρωες. Κάει και ολόκληρη η Ελλάδα. Εξετάσεις. Ο Πιστόφυλλο. Παραλήρημα ευτυχίας. Ξεσηκωμός όλη την Ελλάδα για τον τελικό. Μάλιστα. Αυτό πότε είναι. Ποια εφημερίδα είναι. Σάββατο 13 Ιουνίου. Α, παραμονές του τελικού του Ευρωμπάσκετ. Με μακροβούτη στον τελικό. Εννοεί μάλλον τη φάση που είναι ο Γιαννάκης που φεύγει στον εφηνιδιασμό Εθνική Ιουγκοσλαβία και πέφτει εκεί πέρα. Γλιστράει και με αυτοθυσία διώχνουν την μπάλα έξω. Κάποια στιγμή γλιστράει λίγο αργότερα ο Γκρουμπόβιτς, ο οποίος δεν μπορούσε να συνεχίσει τον αγώνα στον ημιτελικό. Αυτά λοιπόν ήταν μια ιστορία μεγάλη, τεράστια του Ευρωμπάσκετ το 87. Εμείς κλείνουμε, θα πάμε σε ένα Γκουενί Σπορτίβο του 1982, 21-27 Ιουλίου. Έντζο Μπεραζότο εδώ πέρα, εξώφυλλο. Η Ιταλία, η Εθνική Ιταλία στο ποδόσφαιρο έχει κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο. Συλλεκτικό τεύχος. Γκάρι Σόου τη Αστον Βίλα. Πανηγυρισμοί των Ιταλών. Φανταστική φωτογραφία αυτή είναι από την Πρεμιέρα. Νομίζω, όχι, από την Πρεμιέρα, για να δω. Ζητώ συγγνώμη. Όχι, από το τελικό είναι, Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Δεν είναι όριστο παιχνίδι, ο τελικός. Μπρούνο Κόντι, ο θρύλος της Ρώμα. Ενθετάκι όμορφο εδώ πέρα, στο αεροπλάνο. Σάντρο Περτίνι. Πρόεδρος της Δημοκρατίας, νομίζω, κάτι τέτοιο. Και ο Μπετίνο Κράξη, αυτοί οι δύο ήταν. Που έχει εδώ πέρα από το παιχνίδι Ελλάδα-Ιταλία 0-2 το 1980 στη Λεωφόρο. Θα κάνουμε κάποια αναφορά σε αυτό το παιχνίδι. Υπάρχει περιοδικό ομάδα. Υπόσχομαι, ναι. Έντζο Μπέαρζοτ. Φωτογραφίες από τον τελικό. Σουμάχερ. Ρουμενίγκε. Παόλο Ρώση. Ιταλικές κερκίδες. Παόλο Ρώση. Γκολ της Ιταλίας. Το γκολ του Ρώση εδώ πέρα. Φανταστική αφίσα. Τρισμέγιστο τεύχος. Τεράστιο Μπράιτνερ εδώ πέρα. Στους ώμους των ποδοσφαιριστών ο Έντζο Μπεαρζότ, ο κλασικός προπονητής με την πίπα. Να είναι καλά τον Γκουενί Σπορτίβο. Αλλά ξεφυλίζοντας το κάποια στιγμή, ρε παιδιά, φτάνω κάπου εδώ πέρα. Και τι βλέπω. Μικ Τζάκερ. Rolling Stones, λέω τι έγινε, ρε παιδιά. Αφιέρωμα έχουνε. Βλέπω εδώ Τωρίνο. Λέω τι γίνεται. Βλέπω εδώ γιγαντοοθόνη. Ιταλία. Δυτική Γερμανία. Λες τι γίνεται. Κι όμως κυριούλη, ναι, σε σένα απευθύνομαι, εδώ οι Stones, παίζανε τη μέρα του τελικού του παγκοσμίου κυπέλου, του τελικού παγκοσμίου κυπέλου Ιταλία, Δυτική Γερμανία 3-1, την ίδια ώρα παίζανε συναυλία οι Rolling Stones στο Τωρίνο. Αν είσαι εσύ, τι θα έκανες. Σχολιάκια περιμένω. Δηλαδή τη μέρα που κατοκτούσε η Ελλάδα, το πάω αναλογικά έτσι. Το Ευρωμπάσκετ του 87. Τι θα έκανες και είχε συναυλία, ας πούμε. Είχαν Stones εδώ πέρα στην Ελλάδα. Ή η Ελλάδα το γύρω 2004. Και έχει συναυλία πάλι στον στην Ελλάδα. Εσύ τι θα έκανες, περιμένω σχολιάκια. Doctor, please, some more of this. Outside the door, she took for more. What a drag it is getting gold. Φιλιά, τα λέμε στην επόμενη εκπομπή.